Εγκλήματος. Από ό,τι φαίνεται, συνελήφθησαν 14 άτομα σε όλη τη χώρα και το σοκαριστικό είναι ότι ήταν ανάμεσά τους ένας πατέρας και οι δύο γιοι του, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας. Έγιναν έρευνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Γιάννητσα, Ρόδο και Κρήτη. Συνελήφθησαν, όπως είπες, 14 εμπλεκόμενοι, σχηματίστηκαν δικογραφίες και σε βάρος άλλων τριών ατόμων, ενώ κατασχέθηκαν μισό εκατομμύριο αρχεία φωτογραφίας και βίντεο. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται πατέρας με τους δύο γιους του και ένας αστυνομικός. Οι 9 έχουν οικογένεια και παιδιά. Σύμφωνα με τις αρχές, ήταν μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο που επέφερε σημαντικό χτύπημα στο φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Αν τα σκέφτεσαι ότι ήταν γονείς, πραγματικά δεν το πιστεύεις αυτό που ακούς. Τέλος, είχαμε εισβολές σε σπίτια, σε Εύβοια και Φωκίδα. Και συγκεκριμένα στην Εύβοια, κοντά στα Ψαχνά, δύο άγνωστοι που φορούσαν κουκούλες με την απειλή μαχαιριών ακινητοποίησαν ένα ζευγάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, έδεσαν τον άντρα ηλικίας 80 χρονών και διέφυγαν αρπάζοντας χρήματα και χρυσαφικά. Στη Φωκίδα, στην περιοχή της Αρατινής, εκεί είχαμε την εισβολή τριών κακοποιών. Εδώ ακινητοποίησαν ζευγάρι και το παιδί τους και διέφυγαν αρπάζοντας και εδώ χρήματα και χρυσαφικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Ζώη, για την ενημέρωση. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 4 σε χαμηλή βλάστηση στα μεσοχώρια του Δήμου